Καλημέρα από το Disney.gr. Βαγγέλης Λασόπουλος, εδώ ο δικός σας άνθρωπος σε όλα. Μα όλα όμως τα δημιουργικά προγράμματα παρασκευούλα, ήρθε σήμερα και έχουμε φυσικά το μάθημα επεξεργασίας φωτογραφίας. όπου θα σα δείξω πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε για ακόμη μια φορά το Lightroom με το Photoshop. Έτσι λοιπόν έχω πάρα πολλά ερωτήματα από εσά. Γενικότερα με το Lightroom. Το λατρεύετε, το γνωρίζω. Φυσικά λατρεύετε και το Photoshop. Αλλά αυτό που λατρεύετε περισσότερο είναι η συνεργασία των δύο προγραμμάτων. Και φυσικά να πούμε για όσου δεν το γνωρίζουν ότι το Photoshop και το Lightroom συνεργάζονται αρμονικά. Σήμερα θα σας πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό, ένα μυστικό το οποίο το γνωρίζουν ελάχιστοι και ένα μυστικό το οποίο σίγουρα θα σας σώσει χρόνο και φυσικά χρήμα. Θα σας δείξω πώς θα μπορέσετε να εισάγετε στο Lightroom την δύναμη των actions που έχουμε στο Photoshop. Έτσι μπορείτε να φτιάχνετε μια πολύπλοκη action ένα πολύ πολλοκό λοιπόν action, μια εφαρ... μικροεφαρμογή, μικρό εφαρμογή θα λέγαμε αυτοματοποιημένη όπως έχουμε πει σε παλαιότερο μάθημα η οποία μπορεί να περιέχει μέσα όλες τις λειτουργίες που παίρνουμε από τα action στο Photoshop και θα δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να περάσουμε τις φωτογραφίες μας μέσα από το συγκεκριμένο action μέσα όμως από το Lightroom χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε τίποτα περισσότερο από το κλασικό export της φωτογραφίας μας. Έτσι πολύ απλά και πολύ εύκολα θα μπορέσουμε να βάλουμε στη ζωή μας μέσα στο Lightroom πολλά από τα μυστικά και τα καλούδια που έχει το Photoshop μέσα από τα εφέ του. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε καταρχά μία μικρή εφαρμογή, ένα λοιπόν action, να το σώσουμε σαν droplet όπως το έχουμε δει φυσικά σε παλαιότερο μάθημα και φυσικά στη συνέχεια να δούμε πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να το εισάγουμε, να εισάγουμε λοιπόν τη δύναμη του action μέσα στο Adobe Photoshop Lightroom πάμε να ξεκινήσουμε μαγικά πράγματα μέσα από το teachme.gr. Πάω λοιπόν να ανοίξω μια φωτογραφία καταρχά μέσα για να μπορώ να δουλέψω λίγο στο Photoshop. Καθώ θα πρέπει να φτιάξω το action μέσα στο Photoshop, πηγαίνω λοιπόν και θα κάνουμε Edit in Photoshop CC. Θα κάνουμε Edit Original, μια χαρά. Και βλέπετε πώ εισάγουμε τη φωτογραφία μα μέσα, μια χαρά. Οπότε τώρα ξεκινάμε και θα φέρουμε μέσα το πανελάκι των Actions. Πηγαίνουμε στο window, θα φέρουμε το actions μέσα όπου θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο action. Κάνουμε ένα κλικ εδώ στο διπλό μας φακελάκι και απλά και όμορφα θα δημιουργήσουμε το πρώτο μας action. Θα το ονομάσουμε λοιπόν Lightroom, Lightroom Droplet ας πούμε. Φυσικά μπορείτε να βάλετε κάποιο δικό σας όνομα, Droplet. Σούπερ. Θέλω να το βάλουμε Record, μια χαρά λοιπόν θα μπει εδώ μέσα, άσχετα λοιπόν αν μπαίνει κάπου ε, σε ένα γενικό φακελάκι, δεν πειράζει Ούτω ή άλλω θα το ε, κάνουμε εξαγωγή το συγκεκριμένο οπότε πηγαίνουμε τώρα και δημιουργούμε ε, διάφορες, ε, διάφορα στυλ πάνω στο συγκεκριμένο έτσι οπότε πηγαίνουμε τη μία, θα δημιουργήσω ένα καινούργιο layer θα πάμε να βγάλουμε ε, εντελώ το fill και θα πάμε να το βάλουμε μέσα ένα ε, ε, θα λέγαμε stroke γιατί όχι. Οπότε πηγαίνουμε και επιλέγουμε το stroke μέσα από εδώ. Φυσικά θα ενεργοποιήσουμε inside και βεβαίω θα το σπρώξουμε προ τα έξω. Βλέπετε όμω ότι αυτή τη στιγμή δεν μου φέρνει κάτι μέσα. Έτσι, αυτό βεβαίω συμβαίνει γιατί πρέπει να βάλουμε ένα τυχείο χρώμα πάνω εδώ για να μπορέσει να γεμίσει με χρώμα και έτσι να μπορέσει να εξάγει το χρώμα του περιγράμματο. Κοιτάξτε, θα ρίξω λοιπόν με τον κουβά μου ένα απλό χρώμα που έχουμε εδώ πέρα, λοιπόν το μαύρο για παράδειγμα. Και θα πάμε να το βάψουμε. Βλέπετε πως αυτομάτω εφάπτει το νέο μα χρώμα. Θα πάω ίσω μέσα να το επαναφέρω αυτό να το βάλουμε ίσω κάποιο α, 25. Γιατί όχι, θα βγει λίγο πιο μεγάλο το stroke. 25 λοιπόν. Τέλεια. Φυσικά όλα αυτά καταγράφονται μέσα στο droplet. Πάρα πολύ ωραία. Βεβαίω θέλουμε να βάλουμε κάτι, α, ένα άλλο χρώμα. σω να το ξανακάνουμε την αρχή όμω γιατί το έχω ήδη γεμίσει με σκουπιδάκια. Οπότε θα πατήσουμε το stop και θα κάνουμε κλικ στη διαγραφή. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα καινούργιο faculty καταρχάς, θα το ονομάσουμε My LR Droplets, super, τέλεια, καινούργιο action, θα το ονομάσουμε Basic Drop EDR όπως θέλετε, κάνουμε κλικ στο record, βλέπετε που μπαίνει, My LR Droplets Record και βεβαίως θα πατήσουμε ένα stop, θα κάνω ένα delete, το συγκεκριμένο για να διαγράψω πρώτα το συγκεκριμένο για να μην σα μπερδεύω ιδιαίτερα. Οπότε κάνουμε το φακελάκι μα καινούριο action. Θα το ονομάσουμε basic. Basic DR. Σούπερ, και τώρα ξεκινάμε. Πηγαίνουμε. Καινούργιο layer. Θα το βάψουμε με ένα οποιοδήποτε χρώμα. Δεν μα απασχολεί το χρώμα. Θα βγάλουμε τελώς το γέμισμα. Μπαίνουμε μέσα. Θα του βάλουμε ένα περίγραμμα. Πηγαίνουμε στο stroke. Θα ενεργοποιήσουμε ένα περίγραμμα μεγαλύτερο φυσικά. Inside περίγραμμα. Έτσι να είναι λίγο παχύ, θα λέγαμε. Νομίζω ότι είναι μια χαρά, γύρω στο 60. Και φυσικά θέλουμε να είναι λευκό. Και βεβαίως θα χρειαστεί να βάλουμε και ένα uh, inner shadow Γιατί όχι, το οποίο φυσικά θα πρέπει να το φέρουμε να κάτσει στο σωστό πλαίσιο για να μπορέσει να αποδώσει ακριβώ το στυλ που θέλουμε να δώσουμε. Οπότε θα πάω, θα αυξήσω λίγο το μέγεθο, να το μαλακώσω. Βλέπετε πόσο ωραία. Και φυσικά θα μαζέψουμε λίγο το distance να μπορέσει να κάτσει. Βλέπετε πόσο ωραίο στυλ μα δίνει απευθεία, χωρί να χρειαστεί να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα λοιπόν κάνουμε κλικ στο OK και θα πάμε να βάλουμε και ένα φίλτρο πάνω στο συγκεκριμένο. Θα μπορούσα να βάλω και ένα adjustment. Πηγαίνουμε λοιπόν εδώ καταρχά να βάλουμε ένα adjustment uh, photo filter, γιατί όχι. Και βλέπετε πόσο εύκολα θα βάλουμε ένα πιο ζεστό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ όμορφα. Και κλείνουμε το συγκεκριμένο. Φυσικά αυτό παραμένει και μπορούμε να επέμβουμε όπω θα δούμε στη συνέχεια. Πάνω του ε, και ίσω να βάλουμε εδώ να το κάνουμε αυτό, ε, να το βάλουμε ένα θα λέγαμε χρώμα, ένα εφέ μάλλον καλύτερα. Μέσα από τα φίλτρα, μέσα από το filter gallery, να βάλουμε ένα βεβαίω όχι τόσο τρελό. Θα μπορούσα να βάλω και κάτι τέτοιο βεβαίω. Αλλά νομίζω ότι θα βάλουμε ένα ε, Artistic, να γίνει λίγο πιο έτσι καλλιτεχνικα. Ε, όμορφο και ιδιαίτερο. Ε, νομίζω όμω και το palette να έρθει μου κάτσει καλύτερα. Οπότε, τέλεια, βλέπετε πω έχει πάρει ένα στυλ ζωγραφή του. Φυσικά τώρα αυτό που κάνω είναι να παίζω έτσι. Εννοείται πω αυτό δεν θα σα αρέσει πάρα πολύ για γενικέ φωτογραφίε. Κάνω κλικ στο OK και αυτομάτω βλέπετε ότι έχουμε πάρει. Και βεβαίω τώρα θα κάνω κλικ στο Stop. Και τελείωσε λοιπόν το action, αυτό ήταν όλο Πηγαίνουμε τώρα, θα πάρουμε το basic DR βλέπετε Και θα πάμε στο file, θα επιλέξουμε από εδώ το automate create droplet και φυσικά εδώ μέσα θα βρούμε το set my lr droplets και το action το basic dr μόλις λοιπόν αποθηκεύσουμε το συγκεκριμένο μόλις πατήσουμε stop λοιπόν στο συγκεκριμένο action από εκεί και πέρα αυτό εμφανίζεται εδώ θα πάμε να κάνουμε μια αποθήκευση για παράδειγμα στον υπολογιστή μας για να μην σας μπερδεύω. Θα πάω λοιπόν να το αποθηκεύσω σε ένα γενικό φάκελο στο desktop μου καθώς θα πρέπει να βρείτε ένα, ένα συγκεκριμένο μονοπάτι για να αποθηκεύσετε ε, τη φωτογραφία αυτή το action μάλλον. Παίρνουμε εδώ μέσα, θα το αποθηκεύσουμε σαν basic LR droplet. Φυσικά και όσοι δεν γνωρίζουν τι είναι τα droplet θα τα δείξουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πηγαίνουμε λοιπόν, κάνουμε ίσως να επιλέξω για το suppress color profile warnings για να μην βγάλει κάποιο μήνυμα λάθους. Κάνουμε click stock, και αυτομάτω αποθηκεύθηκε το συγκεκριμένο action. Πηγαίνουμε λοιπόν να βρούμε ακριβώ το action αυτό. Πηγαίνουμε στο desktop και θα βρούμε μέσα εδώ ακριβώ λοιπόν το basic LR droplet. Το οποίο φυσικά λειτουργεί ω εξή αυτή τη στιγμή. Θα πάμε να φέρουμε μια φωτογραφία από μέσα. Ή θα πάω μέσα από το Lightroom να φέρω μια φωτογραφία μέσα από εδώ. Κοιτάξτε λοιπόν πώ λειτουργεί τώρα το συγκεκριμένο. Θα πάμε να φέρουμε μια φωτογραφία για παράδειγμα αυτή εδώ. Βλέπετε. Πηγαίνουμε να τη βρούμε λίγο στο, στο φάκελό μας. Βλέπετε, να τη, πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε λοιπόν τη φωτογραφία και τη ρίχνουμε πάνω στο droplet. Και αυτομάτω θα ανοίξει στο Photoshop και θα μα την επεξεργαστεί ακριβώ όπω την είχαμε φτιάξει σαν Action. Βλέπετε, πω παίρνει όλα τα φίλτρα μα και το δημιουργεί αυτόματα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να λειτουργήσουμε κάποιο droplet. Το έχουμε δει φυσικά αυτό σε παλαιότερο μάθημα. Αλλά αυτό που θα δούμε σήμερα είναι πώ θα χρησιμοποιήσουμε το droplet για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτόματα μέσα από το Lightroom χωρί να χρειαστεί να κάνουμε εμεί κάποιο click drag and drop. Πηγαίνουμε λοιπόν έχοντα αποθηκεύσει το συγκεκριμένο droplet χήμα στο κύμα στο desktop. Πηγαίνουμε στο Lightroom, όπου θα πάμε να επιλέξουμε τη φωτογραφία μα καταρχά που θέλουμε να κάνουμε εξαγωγή θα μπορούσα να πάρω μια οποιαδήποτε φωτογραφία είτε αυτή είναι JPEG είτε είναι NEF είτε είναι RAW οτιδήποτε λοιπόν θα μπορούσε να είναι θα πάρω λοιπόν αυτή τη φωτογραφία γιατί όχι και θα πάμε να επιλέξουμε το file θα επιλέξουμε το export που φυσικά εδώ πολύ καλά γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια εξαγωγή αρχείου με ιδιαίτερες ρυθμίσει. έτσι ανάλογα και με το μέγεθος που θέλουμε ανάλογα με το αν θέλουμε να έχει metadata, αν θέλουμε να έχει copyright κτλ αυτό που μας απασχολεί φυσικά σήμερα είναι το σημείο λοιπόν λίγο πιο κάτω εδώ λοιπόν το Post Processing όπου εδώ υπάρχει επιλογή After Export το Do Nothing κάνοντας ένα κλικ εδώ μέσα βλέπουμε ότι υπάρχουν επιλογές Show in Finder, Open in Adobe Photoshop CC Open in Other Application και φυσικά υπάρχει το Go to Export action, Actions Folder Now αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε. Κάνουμε κλικ εδώ. Θα ανοίξει λοιπόν ένα φάκελο ο οποίο βρίσκεται μέσα στο Θεό. Κοιτάξτε πόσο βαθιά βρίσκεται στο σύστημα. Φυσικά στο Macintosh μου βρίσκεται κρυφό αρχείο. Βλέπετε είναι κρυφό φακελάκι. Οπότε. Αν έχετε Macintosh, ίσως να σας δυσκολέψει να το βρείτε με το χέρι. Οπότε μέσα από το Lightroom ανοίγει απευθεία ο φάκελος, ο οποίος βεβαίω βλέπετε είναι uh, το Users, Επάγγελος Βλασόπουλος, ο, ο δικός σας λοιπόν χρήστης. Library, Application Support, Adobe, Export, Actions. Πάρα πολύ όμορφα. Φυσικά, αν έχετε PC, θα ακολουθήσετε το συγκεκριμένο Windows C, Username, Application, Data, Adobe, Lightroom και θα ρίξετε μέσα στο φάκελο Lightroom χήμα στο κύμα το droplet που μόλις έχετε δημιουργήσει. Πηγαίνουμε λοιπόν να ρίξουμε το Basic LR Droplet μέσα εδώ. Το ρίχνουμε εδώ μέσα. Βλέπετε πως μπαίνει εδώ μέσα. Φυσικά θα από το desktop. Κανένα πρόβλημα όμως. Πηγαίνουμε πίσω. Αν πάμε εδώ μέσα, βλέπετε πώ φορτώνει απευθεία το Basic LR Droplet μέσα στο export. Κάνουμε ένα close για να, ένα cancel καλύτερα για να γυρίσουμε πάλι στο Lightroom χωρί να βλέπουμε του φακέλου και, και να μπερδευόμαστε. Θα παίρνουμε λοιπόν τη φωτογραφία αυτή και πάλι, και πάμε να κάνουμε file, θα επιλέξουμε export, και θα πάμε να επιλέξουμε από εδώ. Θέλω απλά να μου βγάλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία με τα FA που έχω εγώ δημιουργήσει στο Action. Οπότε πηγαίνουμε στο Post Processing, After Export. Θα επιλέξουμε το Basic LR Droplet και αυτομάτω το Lightroom θα ψάξει το φακελάκι του. Θα βρει το Droplet, θα το ενεργοποιήσει και θα μα ανοίξει τη φωτογραφία μα που θέλουμε να κάνουμε export. Φυσικά μέσα στο Photoshop θα βάλει τα φίλτρα και θα είναι έτοιμη στη συνέχεια η φωτογραφία να αποθηκευτεί μέσα στο Photoshop και να χρησιμοποιηθεί με τα φίλτρα που έχουμε εμεί Οπότε βλέπετε πόσο απλά. Μπορείτε να περνάτε μια διαδικασία στο Lightroom χωρί καν να χρειάζεται να μπαίνετε στο Photoshop. Πειράζετε λοιπόν τα πραγματάκια σα, κάνετε βασικέ ρυθμίσει και αν έχετε βρει ένα στυλ μέσα από κάποιο Action που σα αρέσει, ή αν κάνετε γενικότερα βασικέ κινήσει στο Photoshop και θέλετε απλά να τι έχετε αυτοματοποιημένε μέσα από κάποιο Action και να τι βάζετε στη συνέχεια στι φωτογραφίε σα, μπορείτε πολύ απλά να κάνετε ένα Droplet, όπω ακριβώ το είδαμε, να το βάλετε στο φάκελο που σα υποδεικνύει το Lightroom και στη συνέχεια μέσα από το export μπορείτε να κάνετε και με μονομένη αλλά και μαζική εξαγωγή με χρήση του συγκεκριμενου droplet. Οπότε πηγαίνουμε εδώ, βλέπετε όλα είναι σωστά κερδισμισμένα άρτια, κάνουμε κλικ στο export και αυτομάτως μόλις κάνει την εξαγωγή, βλέπετε αυτομάτως θα μας γυρίσει στο Photoshop όπου θα μας έχει φέρει μέσα την φωτογραφία που εμείς έχουμε α, ουσιαστικά φέρει και έχουμε πει να μα ανοίξει για να μα φορτώσει τον τρόμπλετ. Ενδεχομένω να το κάνει και αυτόματα αυτό. Να το δούμε λίγο. Βλέπετε πώ το έχει φέρει και όπω είμαστε κομπλέ. Φυσικά είναι χάλια αυτό το συγκεκριμένο στυλ που έχω δώσει. Οπότε θα πάμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. σω με μια πιο μεγάλη φωτογραφία. σω χωρί καθόλου το συγκεκριμένο στυλ. Ποιο ξέρει. Οπότε γυρίζουμε και πάλι μια πίσω και θα πάω να φέρω. Uh, ίσως κάτι άλλο, κάτι πιο ουδέτερο γιατί όχι αυτό λοιπόν με το νερό πανέμορφο νερό λοιπόν στην Καλαμάτα είναι αυτό πηγαίνουμε θα πάμε να κάνουμε File, θα επιλέξω το Export with Previews όπου αυτομάτως θα μου κάνει εξαγωγή και φυσικά θα μου το γυρίσει στο Photoshop όπου βλέπετε πως αυτομάτως έχω φέρει μέσα το συγκεκριμένο πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Φυσικά θα μπορούσα να πάω στο Basic DR τώρα αυτά είναι λίγο πιο προχωρημένα για χρήστες Photoshop θα μπορούσα να πάμε και να επιλέξουμε το Filter Gallery που μόλις είχα βάλει αυτό λοιπόν το οποίο μου χαλάει το όλο πράγμα αυτό λοιπόν το Filter Gallery θα μπορούσα να βγω εδώ μέσα και να το διαγράψουμε για να μην μας επηρεάσει τόσο πολύ. Και φυσικά θα μπορούσαμε να πάμε και στο, α, στα εφέ που έχουμε ήδη βάλει εδώ μέσα. Μάλλον εδώ ακριβώς βλέπετε που έχουμε βάλει το Fill, που έχουμε βάλει εδώ μέσα το Stroke κλπ. Νομίζω ότι το Stroke δεν με πειράζει, αλλά σίγουρα με πειράζει το Filter που έβαλα. Τώρα λοιπόν θα πάω να κάνω μία ακόμη εξαγωγή. Πηγαίνουμε εξαγωγή λοιπόν του, του Droplet, του Action δηλαδή με λίγα λόγια. Πηγαίνουμε Automate. Θα επιλέξουμε Create Droplet και φυσικά εδώ μέσα θα το κάνουμε αυτό. Βλέπετε ότι έχει φύγει ούτως ή άλλως μέσα από το φακελάκι. Κάνουμε λοιπόν κλικ στο OK και αυτομάτως έχουμε κάνει εξαγωγή το action χωρίς όμως την επιλογή του Gallery. Κάνουμε κλικ στο Don't Save. Θα μπορούσα να βάλω ένα άλλο εφέ γιατί όχι. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα εδώ να φέρουμε μέσα και πάλι το συγκεκριμένο. Εδώ πέρα φυσικά βλέπουμε το προηγούμενο droplet το οποίο έχει το Filter Gallery μέσα. Θα το φάω φυσικά αυτό με Delete. Και θα φέρουμε μέσα το, προ... το επόμενο, το νέο λοιπόν, το οποίο δεν περιέχει μέσα το συγκεκριμένο filter. Εφέ! Τέλεια! Γυρίζουμε και πάλι στο Lightroom, βλέπετε πόσο γρήγορα και πόσο ευέλικτη μπορούμε να γίνουμε. Πηγαίνουμε για παράδειγμα εδώ ή και εδώ, ποιο ξέρει, και επιλέγουμε το export. Α, και θα επιλέξουμε φυσικά ακριβώ αυτό, πάρα πολύ όμορφα. Export, και αυτομάτω θα μα φέρει τη φωτογραφία μα στο Photoshop για να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω επεξεργασία. Βλέπετε πόσο ωραία μα έχει βάλει τώρα ακριβώ αυτό που θέλουμε. Μα έχει βάλει το πλαίσιο που επιθυμούμε. Έχει βάλει ένα inner shadow. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά έχει βάλει και το photo filter το οποίο είναι ζωντανό. Βλέπετε είναι ενεργά και τα δύο. Και το stroke το οποίο αν σα φαίνεται μεγάλο μπορείτε πολύ απλά μπαίνοντα εδώ μέσα να το κάνετε λίγο πιο μικρούλι. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ευέλικτα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σούπερ, θα φέρουμε αυτό λίγο πιο μαζεμένο. Distance, λίγο πιο πίσω. Τέλεια. Βλέπετε, έτσι, μιλάμε για μαγικά πράγματα και σίγουρα πολύ, πολύ ε, ιδιαίτερα και πάρα πολύ όμορφα. Και φυσικά μέσα από το photo filter, επειδή είναι adjustment layer, μπορούμε να πάμε εδώ μέσα και να το αυξήσουμε αυτό. Βλέπετε, πολύ πιο ζεστό ή να το κάνουμε ακόμη πιο ψυχρό. Γιατί όχι. Βλέπετε κάτι διαφορετικό ή κάτι οτιδήποτε λοιπόν θέλετε εσείς. Βλέπετε πόσο εύκολο και πόσο απλά μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι είναι πανίσχυρο αυτό το κολπάκι που σας έδειξα σήμερα καθώς θα σας δώσει την ευελιξία να δημιουργείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα χωρίς να χρειαστεί να κουράζεστε καθόλου, χωρίς να χρειαστεί να ανοίγετε φωτογραφίες μέσα από το Lightroom στο Photoshop. Απλά κατά την εξαγωγή το Photoshop θα ανοίγει τη φωτογραφία σας μέσα στο ε, Photoshop ουσιαστικά χρησιμοποιώντας το droplet που έχετε δημιουργήσει και θα αφομοιώσει πάνω στη φωτογραφία σας όλο το action το οποίο έχετε δημιουργήσει και έχετε εξάγει εσείς για χρήση μετά από το Lightroom. Οπότε, από το www.teachme.gr και από εμένα τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, είδατε πόσο γρήγορα κάναμε εξαγωγή αυτή τη φωτογραφία, τη βάλαμε στο Photoshop και αυτόματα μπήκε, το droplet δούλεψε, έκανε την εισαγωγή των εφέ που έχουμε εμείς ορίσει και τον ρυθμίσω γενικότερα και μας δίνει μια τέλεια φωτογραφία η οποία σίγουρα είναι κατά πολύ ανώτερη από την βαρετή αρχική φωτογραφία. Να είστε καλά, φυσικά να δουλεύετε το Photoshop και το Lightroom συγχρόνω γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά εργαλεία, ειδικά για του φωτογράφου και σίγουρα θα σα ωφελήσουν και τα δύο μαζί. Δεν υπάρχει μία από τι δύο επιλογέ και οι δύο επιλογέ λοιπόν είναι πολύ σημαντικέ και οι δύο επιλογέ θα σα φέρουν πολύ δυνατά αποτελέσματα καθώ αν συνδυάσουμε δύο δυνάμει μαζί παίρνουμε μοναδικά αποτελέσματα. Να είστε καλά, φίλοι μου Βακερή Βλασσόπουλο, εδώ θα τα πούμε φυσικά σύντομα.